Κύριε Υπουργέ, ασφαλώς και γνωρίζετε ότι το κρατικό οδείο της Θεσσαλονίκης, που είναι και το μοναδικό κρατικό οδείο της χώρας, δεν έχει τη δική του ιδιόκτητη στέγη. Αυτό λοιπόν το διαχρονικό στεγαστικό πρόβλημα του οδείου της Θεσσαλονίκης είναι που έρχεται ξανά στο προσκήνιο λόγω της αναγκαστικής του έξωσης από την επί 36 χρόνια έδρα του σε εκείνο το διατηρηταίο, για όσους γνωρίζουν, της οδού Φράγκων, ένα πανέμορφο κτίριο, μπαρόκ, το οποίο όμως είναι ιδιοκτησίας ΕΦΚΑ και στο οποίο βέβαια επίκειται ριζική ανακαίνιση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης του έργου τουλάχιστον τα τέλη του 2025. Η μεταστέγαση λοιπόν ενός οδείου εν προκειμένου τέτοιου μεγέθους όπως το οδείο της Θεσσαλονίκης για ένα διάστημα 2 και 3 ίσως και περισσότερων ετών είναι φυσικά ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που απασχολεί πρωτίστως τη μουσική κοινότητα, δηλαδή τους διδασκόμενους αλλά και τους διδάσκοντες. Οι προθέσεις τώρα του Υπουργείου Πολιτισμού όσο και της διοίκησης για το χώρο της μεταστέγασης του κρατικού οδείου της Θεσσαλονίκης ουσιαστικά κατακερματίζουν τη λειτουργία του κρατικού οδείου και τις δραστηριότητές του και θέτουν σε κίνδυνο το εκπαιδευτικό καλλιτεχνικό του έργο, την περιουσία του και το μέλλον του. Γιατί αυτό που διαφαίνεται με αυτή τη μεταστέγαση, κύριε Υπουργέ, είναι ότι θα διασπαστεί η ενιαία, επαναλαμβάνω, η ενιαία λειτουργία του οδείου σε 2 χώρους, απομακρυσμένους χιλιόμετρα μεταξύ τους. Ένα μέρος των δραστηριοτήτων του οδείου θα πάει σε χώρους του Μουσικού Σχολείου της Θεσσαλονίκης, που βρίσκεται στην Πηλαία, και ένα άλλο μέρος θα πάει σε χώρους, υπόγειους μάλιστα χώρους, του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, που βρίσκεται, όπως είναι γνωστό, στο τέρμα της Νέας Παραλίας. Επιπλέον, το Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης ζητά και αποζημίωση για τη χρήση των παραχωρούμενων χώρων, το ύψος της οποίας δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί ούτε έχει προϋπολογιστεί. Πρόκειται για λύσεις, οι οποίες φυσικά και δεν στηρίζονται σε καμία προηγούμενη οικονομικοτεχνική μελέτη, και οι οποίες όχι μονάχα επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του κρατικού οδείου, αλλά τελικά δεν διασφαλίζουν ούτε και την εύρυθμη του λειτουργία, αφού παρακολύουν το έργο του με ορατό τον κίνδυνο της συρρήκνωσης της λειτουργίας του. Με βάση αυτά, λοιπόν, σας ρωτάμε, κύριε Υπουργέ, σε ποιες επίγουσες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνησή σας εν ώψη και της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, που έχει ήδη ξεκινήσει, για την άμεση έβρεση και οργάνωση ενός ενιαίου, επαναλαμβάνω, ενιαίου χώρου, έχει σημασία, μεταστέγασης, στο οποίο θα μεταφερθεί το σύνολο των εκπαιδευτικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων του κρατικού οδείου της Θεσσαλονίκης για την ασφαλή, την απρόσκοπτη, την πλήρη και αξιοπρεπή, σε κάθε περίπτωση, συνέχιση της λειτουργίας του. Σας ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για 3 λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, έχετε καταθέσει μία επίκαιρη ερώτηση για πράγματι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Και πριν απαντήσω στα ερωτήματα που μου έχετε θέσει, πρέπει να κάνω μία σύντομη αναφορά για το κτίριο του κρατικού οδείου Θεσσαλονίκης επί της οδού Φράγκων. Γνωρίζετε πολύ καλά πως αποτελούσε πάγιο αίτημα τόσο του κρατικού οδείου Θεσσαλονίκης, όσο και των αρχών της πόλης, η συντήρηση και αποκατάσταση του κτιρίου. Και πράγματι, όπως είπατε και εσείς, το κρατικό οδείο Θεσσαλονίκης στεγάζεται σε ένα πραγματικά υπέροχο κτίριο, που αποτελεί ένα εκλεκτιστικό δείγμα με νεομπαρόκ, νεοκλασικά και πολλά στοιχεία από την γαλλική αρχιτεκτονική. Για την ακρίβεια, έχει κατασκευαστεί το 1840 ως κατοικία του Τζέι Κάμποτ, ενός Άγγλου εμπόρου. Λίγα χρόνια αργότερα πουλήθηκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορική Τράπεζα, η οποία στέγασε εκεί πέρα το υποκατάστημά της στην Θεσσαλονίκη. Δεν είναι καθόλου τυχαίο συνεπώς το γεγονός ότι έχει χαρακτηριστεί ως διατηρηταίο. Ξέρετε, μέχρι πριν από λίγα χρόνια η πολιτεία δεν είχε οργανωμένο σχέδιο, ούτε εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, ώστε να μπορέσει να πραγματοποιήσει την αποκατάσταση και συντήρηση του κτιρίου που τόσο χρειάζεται. Και είμαι βέβαιος πως και εσείς ο ίδιος έχετε επισκεφθεί αρκετές φορές το συγκεκριμένο κτίριο και έχετε δει τις συνθήκες υπό τις οποίες εργάζονται οι εργαζόμενοι, οι εκπαιδευτικοί, αλλά και εκπαιδεύονται οι εκπαιδευόμενοι. Το 2022 το Υπουργείο Πολιτισμού
και η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη σε συνεργασία πάντοτε με την διοίκηση του κρατικού οδείου Θεσσαλονίκης και με συντονισμένες ενέργειες ενέταξε το έργο αυτό στο Ταμείο Ανάκαμψης. Το έργο μάλιστα είναι για την αποκατάσταση και συντήρηση του κτηρίου του κρατικού οδείου Θεσσαλονίκης με σκοπό προφανώς την αναβάθμισή του. Το συγκεκριμένο έργο έχει συνολική δημόσια δαπάνη της τάξης σχεδόν των 5,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η σύνταξη προβλέπεται από το συγκεκριμένο έργο που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψη, σύνταξη όλων των απαραίτητων μελετών και φυσικά η εκτέλεση όλων των εργασιών, οικοδομικών, συντήρησης μορφολογικών, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, μηχανολογικά, τα πάντα. Ορίζοντας περάτος των έργων, πράγματι είναι όπως για όλα τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης το τέλος του 2025. Και επειδή, όπως τόνισα, το συγκεκριμένο κτίριο είναι χαρακτηρισμένο ως διατηρητικό μνημείο, ανατέθηκαν οι εργασίες στην Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων της Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία έχει και τη γνώση και την εμπειρία να μπορέσει να υλοποιήσει το έργο. Παράλληλα, θέλω να αναφέρω, μιας και αναφερθήκατε στο ιδιοκτησιακό, πως το Υπουργείο Πολιτισμού, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, έχουν υπογράψει την μακροχρόνια μίσθωση με τον ΙΕΦΚΑ για 35 χρόνια, άρα το ΟΔΙΟ έχει για 35 χρόνια την χρήση του κτηρίου. Συνεπώς, το σχέδιο το οποίο υλοποιούμε είναι σε πλήρη συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης, με σκοπό να μπορέσουμε πρωτίστως να αναβαθμίσουμε το καλλιτεχνικό έργο, τις δραστηριότητες του Κρατικού Οδείου προς όφελος των μαθητών, αλλά και των εκπαιδευτών και συνολικότερα να απαντήσουμε σε ένα πάγιο αίτημα που έχει τόσο το Κρατικό Οδείο Θεσσαλονίκης, όσο και οι αρχές της πόλης. Κύριε Δελή, έχετε το λόγο για 3 λεπτά για τη δευτερολογία σας. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Όπως είναι φανερό, κύριε Υπουργέ, το κρατικό οδείο της Θεσσαλονίκης πληρώνει και μάλιστα πάρα πολύ ακριβά την έλλειψη της μόνιμης στέγασής του από το 1914 ακόμη, γιατί τότε ιδρύθηκε αυτό το μοναδικό κρατικό οδείο της χώρας. Στην απάντησή σας σταθήκατε κυρίως στην ανάδειξη, στην αξιοποίηση, στη συντήρηση μάλλον του κτηρίου στην οδό Φράγκο, ενός επιβλητικού πραγματικά κτηρίου. Ασφαλώς και συμφωνούμε με την ανακαίνιση του κτηρίου, είναι επιβεβλημένη. Δεν συζητάμε όμως γι' αυτό, κύριε Υπουργέ. Συζητάμε για την αναπόφευκτη μεταστέγαση του κρατικού οδείου που στεγάζεται εκεί και θέλουμε και λέμε και ζητάμε, όπως και οι εργαζόμενοι, αυτή η μεταστέγαση να γίνει με όρους κατάλληλους για τη λειτουργία ενός τέτοιου οδείου μάλιστα. Και πολύ θα θέλαμε εδώ να ακούσουμε, το είπατε, αλλά θα θέλαμε να διαβεβαιώσετε μάλλον ότι θα επιστρέψει το κρατικό οδείο της Θεσσαλονίκης στο ανακαινισμένο, όποτε τελειώσει αυτό, κτίριο της οδού Φράγκων. Μας είπατε για μια σύμβαση που έχει υπογραφεί για 35 χρόνια, αλλά δεν μας είπατε πότε λύγει αυτή η σύμβαση, δεν το γνωρίζουμε. Εδώ όμως, κύριε Υπουργέ, και επανέρχομαι στον πυρήνα του ερωτήματός μας, εδώ προωθείτε, είπα για διχοτόμηση, αλλά πιο σωστά είναι να πω τριχοτόμηση του κρατικού οδείου της Θεσσαλονίκης. Προσέξτε, στο απαντητικό του έγγραφο, στην μια κοινοβουλευτική μας παρέμβαση που κάναμε τον προηγούμενο μήνα, ο πρόεδρος του κρατικού οδείου της Θεσσαλονίκης μας ανημερώνει ότι βρισκόμαστε ήδη, όπως γράφει, στη διαδικασία εξασφάλισης εναλλακτικών αντίστοιχων χώρων στην πόλη και αναφέρεται στο αμφιθέατρο. Το τόσο απαραίτητο, είναι αυτονόητο βεβαίως, για ένα οδείο. Όμως, έρχεται το Υπουργείο Εσωτερικών δια του αναπληρωτή υπουργού του κυρίου Λιβάνιου, και όλα αυτά είναι στις απαντήσεις που λάβαμε σε αυτήν την κοινοβουλευτική μας παρέμβαση από την ίδια την κυβέρνηση, και μας πληροφορεί ότι στο πλαίσιο του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος με την ονόμαση Αντώνης Τρίτσης και με τίτλο Αξιοποίηση κτηριακού αποθέματος των Δήμων, ο Δήμος της Θεσσαλονίκης, προσέξτε, δεν υπέβαλε κάποια σχετική με το ΟΔΙΟ πρόταση. Δηλαδή είναι στον αέρα. Δεν είναι μόνο ότι το Μουσικό Σχολείο της Θεσσαλονίκης δεν καλύπτει, κύριε Υπουργέ, για όσους το γνωρίζουν, και τυχαίνει να το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και αυτό, τις διδακτικές και καλλιτεχνικές ανάγκες του ΟΔΙΟΥ, χωρίς την αίθουσα εκδηλώσεων αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου της Θεσσαλονίκης, γιατί αυτό
δεν το ζητάει πια ούτε το κρατικό οδείο. Αλήθεια, πού θα γίνονται οι συναυλίες, οι απολυτήρες εξετάσεις, οι πρόβες, γενικότερα οι εκδηλώσεις του κρατικού οδείου? Είναι και το ότι υπάρχει από τις 6 Σεπτεμβρίου, και θα το καταθέσω εδώ στα πρακτικά, και η αρνητική θέση του Συλλόγου Διδασκόντων του ίδιου του Μουσικού Σχολείου της Θεσσαλονίκης για τη μεταστέγαση στο δικό του χώρο. Εκτός και αν δεν μας ενδιαφέρει η γνώμη όσων θέλουμε να μας φιλοξενήσουν. Παραπέρα, με την προτινόμενη μεταστέγαση, και θα χρειαστώ μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ, ορισμένα μαθήματα αλλά και τα μουσικά σύνολα του κρατικού οδείου της Θεσσαλονίκης θα φιλοξενούνται, όπως είπα και στην αρχή, σε ακατάλληλους υπόγειους χώρους του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, τους οποίους βεβαίως το κρατικό οδείο αναλαμβάνει με δικές του μάλιστα δαπάνες να μετατρέψει και σε κατάλληλους. Και αλήθεια, τι θα γίνει και με εκείνη την πλούσια και μοναδική πραγματικά αναστολίδη βιβλιοθήκη του κρατικού οδείου? Θα την πάτε και αυτήν στα υπόγεια του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης? Πόσο ασφαλής, αλήθεια, θα είναι εκεί? Πόσο χρηστική? Μιλάμε τώρα, για όσους γνωρίζουν, για μια βιβλιοθήκη που έχει 13.500 τουλάχιστον τόμους βιβλίων, έχει πρωτότυπες παρτιτούρες, έχει περιοδικά, οπτικοακουστικό και αρχιακό υλικό, πίνακες ζωγραφικής, κουστούμια όπερας. Τελειώνω, ολοκληρώνω, κύριε Υπουργέ. Το κρατικό οδείο ιδρύθηκε το 2014 στη Θεσσαλονίκη και παραμένει το κρατικό οδείο, όπως είπαμε, της χώρας. Στην υπερενόβια λειτουργία του, αυτό το οδείο πέτυχε με το μόχθο και το ζήλο των λειτουργών του όχι μόνο να είναι συνώνυμο ενός υψηλού πραγματικά επίπεδου σπουδών, με τους αποφύτους του να διαπρέπουν και εντός και εκτός Ελλάδας, αλλά ταυτόχρονα κατάφερε να μεγιστοποιεί και την κοινωνική του προσφορά με καλλιτεχνικές δράσεις και πολιτιστικές συνεργασίες. Χρειάζεται λοιπόν, κατά την άποψή μας, μια καλύτερη αντιμετώπιση από την κυβέρνησή σας, κύριε Υπουργέ, αντάξια και ανάλογη της ιστορίας του και της προσφοράς του. Και η κυβέρνησή σας έχει τώρα την ευθύνη. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας. Λοιπόν, πάμε τώρα στα επιμέρους ερωτήματα που μου έχετε θέσει, κύριε συνάδελφε. Η διοίκηση και η διεύθυνση του κρατικού οδείου Θεσσαλονίκης έχει αναζητήσει εκτεταμένα το τελευταίο χρονικό διάστημα την έβρεση ενός ενιαίου, όπως υπογραμμίσατε, και κατάλληλου χώρου για να στεγάσει το σύνολο των δραστηριοτήτων του οδείου, όσο γίνονται οι εργασίες στο κτίριο επί της οδού Φράγκων. Αυτό, κύριε συνάδελφε, δεν κατέστη δυνατόν. Άρα έλαβε την απόφαση να προχωρήσει στην εξέβρεση άλλων κατάλληλων χώρων, διαιρώντας τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του οδείου, οπότε άρχισε να διαφαίνεται και μία λύση. Αναζήτησε να στεγάσει σε ένα χώρο τα μεγάλα σύνολα, όπως είναι παραδείγματος χάρη οι χοροδίες, η μικρή και η μεγάλη ορχήστρα, η σχολή μελοδραματικής και τα χορευτικά σύνολα, που αποτελούν ένα μεγάλο κομμάτι των δραστηριοτήτων, και σε έναν άλλο χώρο τα ατομικά και ομαδικά μαθήματα που αποτελούν τις υπόλοιπες δραστηριότητες του οδείου. Εδώ θέλω όμως να υπογραμμίσω πως παρά το γεγονός ότι έγινε μεγάλη προσπάθεια από την διεύθυνση του οδείου και συζητήσεις με πολλούς άλλους φορείς, δεν έδειξαν οι φορείς της πόλης Θεσσαλονίκης, έμπρακτα τουλάχιστον, τη διάθεσή τους να συμβάλλουν θετικά στην επίλυση αυτού του προβλήματος. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το γνωρίζουμε όλοι μας. Πρέπει όμως να αναγνωρίσω πως το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, που όπως και το Κρατικό Οδείο Θεσσαλονίκης εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, ανταποκρίθηκε θετικά και συμφωνήθηκε ένα μνημόνιο συνεργασίας. Πιο συγκεκριμένα, εκεί πέρα προβλέπεται πως το Μέγαρο Θεσσαλονίκης παραχωρεί στο Κρατικό Οδείο Θεσσαλονίκης δύο χώρους στον τρίτο όροφο, το ξανατονίζω, του πρώτου κτηρίου, ως χώρους μουσικής διδασκαλίας, έναν αποθηκευτικό χώρο για την αποθήκευση της βιβλιοθήκης του, έναν πρόσθετο χώρο που θα αξιοποιούν και οι δύο φορείς, δύο χώρους προβών και μουσικής διδασκαλίας, έναν χώρο κύριας χρήσης εφόσον απαιτηθεί και έναν επιπλέον μικρό αποθηκευτικό χώρο. Και θέλω να επισημάνω πως ήδη η τεχνική εταιρεία έχει κρίνει θετικά τη δυνατότητα στέγασης και πρόσβασης στο χώρο. Ναι, χρειάζονται κάποιες μικροπαρεμβάσεις, κυρίως στο κομμάτι της πρόσβασης για είσοδο και έξοδο. Δεν είναι δαπάνες μεγάλης κλίμακας και έχουν διασφαλιστεί οι πόροι από το Υπουργείο Πολιτισμού. Για τις υπόλοιπες δραστηριότητες του οδείου, ενώ υπήρχε αρχικά μια διαφαινόμενη θετική διάθεση από άλλο φορέα που δεν εποπτεύεται
από το Υπουργείο Πολιτισμού και είχαν γίνει συζητήσεις και μας είχαν διαβεβαιώσει από τον φορέα αυτό. Τελικά ο φορέας δεν ήταν πρόθυμος να βοηθήσει έμπρακτα παρά τις αρχικές του διαβεβαιώσεις, όπως είπα. Συνεπώς, η διοίκηση του ΟΔΙΟ έχει ήδη εντοπίσει εναλλακτικές λύσεις, πραγματοποιεί επισκέψεις και συναντήσεις ώστε να βρεθούν άμεσα οι κατάλληλοι χώροι για να στεγάσουν τις υπόλοιπες δραστηριότητες. Ένα λεπτάκι θέλω, κύριε Πρόεδρε. Όπως η διοίκηση του ΟΔΙΟΥ έχει πραγματοποιήσει λεπτομερέστατη απογραφή της κινητής περιουσίας εν ώψη της μετεγκατάστασης, απόφαση του ΟΔΙΟΥ Θεσσαλονίκης είναι η βιβλιοθήκη, όπως πολύ σωστά είπατε, η οποία είναι πραγματικά εξαιρετική, να φυλάσσεται σε κατάλληλο χώρο και να λειτουργεί ως αναγνωστήριο μόνο όσο διάστημα γίνονται οι εργασίες στο κεντρικό κτίριο. Η κινητή περιουσία του ΟΔΙΟΥ, μουσικά όργανα, πίνακες ζωγραφής κτλ. Θα φυλάγονται σε ειδικούς χώρους αποθήκευσης ή ακόμα θα έχουμε και εκθέσεις, όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή με την έκθεση ιστορικών μουσικών οργάνων στο Υφυπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Όσον αφορά την αίθουσα συναυλιών για την οποία μιλήσατε, εξετάσεων, προβών και άλλων εκδηλώσεων που παραδοσιακά λάμβαναν χώρα στην ιστορική αίθουσα Μελίνα Μερκούρη στο κτίριο του ΟΔΙΟΥ, που θα είναι κλειστή προφανώς λόγω των εργασιών, η διοίκηση του ΟΔΙΟΥ αναφέρει πως στο παρελθόν με πολύ μεγάλη επιτυχία έχουν λάβει παρόμοιες εκδηλώσεις και σε δημοτικά θέατρα. Άρα κλείνοντας, ναι, η μεταστέγαση του ΟΔΙΟΥ δεν είναι εύκολη υπόθεση. Είναι δύσκολη και πολύπλοκη διαδικασία. Δεν υπάρχουν ιδανικές λύσεις. Δεν σας κρύβω όμως πως πραγματικά θα περίμενα μεγαλύτερη ανταπόκριση από τους φορείς της πόλης της Θεσσαλονίκης. Διότι πολύ απλά πίστευα ότι δημιουργούνται φυσικές συνέργειες σε πολλές περιπτώσεις, τις οποίες όμως δεν θέλουν να αξιοποιήσουν. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό το οποίο θέλω να υπογραμμίσω είναι πως το πλάνο της κυβέρνησης, η ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης, είναι η πρώτη φορά που έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο πλάνο, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και ο στόχος είναι να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε τη λειτουργία του κρατικού ΟΔΙΟΥ Θεσσαλονίκης προς όφελος των εκπαιδευόμενων, των μαθητών της κοινωνίας Θεσσαλονίκης.